Κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, βρίσκομαι σήμερα για ακόμα μια φορά στην Θεσσαλία και στην Λάρισα για διπλό σκοπό. Αφενός για να παραστώ στα εγγένεια του νέου επιχειρησιακού κέντρου πολιτικής προστασίας αλλά και της νέας στέγης που βρήκε η διεύθυνση της πυροσβεστικής στην Θεσσαλία και αφετέρου για να κάνουμε μία ακόμα σύσκεψη επίβλεψης της πρόοδου του τιτάνιου έργου της αποκατάστασης της Θεσσαλίας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου. Δύο σκέψεις μόνο για τα ζητήματα τα οποία αφορούν στην πολιτική προστασία. Πολλά συγχαρητήρια στην περιφέρεια και σε όλους όσοι εργάστηκαν, προκειμένου να μπορέσετε να δημιουργήσετε αυτό το περιφερειακό συντονιστικό κέντρο, το οποίο να μας δίνει πολύ μεγαλύτερη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κυρίως πολύ καλύτερη εικόνα για τις πραγματικές συνθήκες στο πεδίο. Είναι κάτι το οποίο ξέρουμε ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης και νομίζω ότι κάνατε πολύ καλά, κύριε Περιφερειάρχα, που δώσατε χώρο στην πυροσβεστική, έτσι ώστε να στεγάζεται η διοίκησή της και το δικό της επιχειρησιακό κέντρο δίπλα στο επιχειρησιακό κέντρο της πολιτικής προστασίας. Αυτή είναι και η λογική εξάλλου, την οποία έχουμε υιοθετήσει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και είναι πολύ σημαντικό αυτό το δόγμα να αναπαράγεται και σε περιφερειακό επίπεδο. Γνωρίζετε την τιτάνια, την πολύ μεγάλη προσπάθεια την οποία έχει καταβάλει η κυβέρνησή μας για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στην χώρα. Δεν θα πω πολλά για το αντικείμενο αυτό. Θα θυμίσω μόνο ότι δαπανούμε παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ πρωτίστως ευρωπαϊκών πόρων για την ενίσχυση των υποδομών της πολιτικής προστασίας. Αλλά βέβαια η πολιτική προστασία δεν αφορά μόνο τις υποδομές αυτές καθ' αυτές, αφορά και την χρήση της τεχνολογίας, στην οποία θα επιμείνω πολύ, διότι μας δίνει πια την δυνατότητα να έχουμε όχι απλά πολύ καλύτερη real-time εικόνα, αλλά και μοντέλα τα οποία κάνουν πολύ πιο ακριβείς προβλέψεις για την πορεία όλων των καιρικών φαινομένων. Η πολιτική προστασία όμως είναι και διαδικασίες και πνεύμα συνεργασίας. Και σε αυτό θέλω να σταθώ ιδιαίτερα. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη πρόοδο συνολικά στη χώρα, στο να συνεργαζόμαστε καλύτερα. Η πυροσβεστική, η οποία πάντα έχει τον πρώτο ρόλο, με τις δασικές υπηρεσίες, με τους δήμους, με τις περιφέρειες, με την αστυνομία, κάτω από έναν ενιαίο συντονισμό, να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε κρίση όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, προτάθοντας πάντα και πρώτα και πάνω απ' όλα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Έχουμε μπροστά μας ένα ακόμα δύσκολο καλοκαίρι. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, οι οποίες φοβάμαι ότι από εδώ και στο εξής μπορεί να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Έχουμε κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία την οποία μπορούμε, αλλά προφανώς όλα αυτά θα κριθούν στο πεδίο και στην αποτελεσματικότητα με την οποία θα αντιμετωπίσουμε τις φωτιές του καλοκαιριού. Ευχόμενοι βέβαια να μην πρέπει να ξαναδιαχειριστούμε αντίστοιχα πλημμυρικά φαινόμενα με αυτά τα οποία μας πόνεσαν τόσο πολύ τον περασμένο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε πιο έτοιμοι, τονίζω. Δεν λέω ότι θα είμαστε έτοιμοι, θα είμαστε πιο έτοιμοι, διότι είναι μια διαρκής προσπάθεια βελτίωσης, δημιουργίας, ενίσχυσης των υποδομών. Αυτά θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, όπου έχουν γίνει ήδη κάποια σημαντικά βήματα από την περιφέρεια, από το κεντρικό κράτος και από τους Δήμους και να ευχηθώ και εγώ να χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν λιγότερο το επιχειρησιακό αυτό κέντρο. Πάντως η ετοιμότητά μας και θα κρίνεται από τον βαθμό προετοιμασίας για τα πιο δύσκολα περιστατικά, για αυτά τα οποία ενδεχομένως και εμείς ήδη δυσκολευόμαστε να προβλέψουμε. Οπότε συγχαρητήρια και πάλι σε όσους εργάστηκαν ώστε σε πολύ σύντομο χρόνο να δημιουργηθούν αυτές οι δύο πολύ σημαντικές υποδομές. Και εμείς στη συνέχεια θα κάνουμε μια κλειστή σύσκεψη για να συζητήσουμε με τον Περιφερειάρχη και με τους Δημάρχους την πρόοδο των έργων αποκατάστασης. Θα το ξαναπώ ότι για μας είναι μια προτεραιότητα η οποία απορροφά σημαντικότατους πόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Το γνωρίζει πολύ καλά και ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος είναι μαζί μας. Είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε τη Θεσσαλία σε αυτήν την δύσκολη και μακρά
πορεία αποκατάσταση, αλλά ταυτόχρονα και να την θωρακίσουμε απέναντι σε αντίστοιχα φαινόμενα τα οποία μπορεί να ξαναπροκύψουν στο μέλλον, αλλά και να αντιμετωπίσουμε το δομικό πρόβλημα της λειψιδρίας της Θεσσαλίας, το οποίο δεν είναι καινούριο, και θα κλείσω από εκεί που ξεκινήσατε, κύριε Περιφερειάρχα. Διέτρεχα αυτή την ομιλία την οποία είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 2002 στη Βουλή. Για να μην νομίζουμε ότι το πρόβλημα είναι τωρινό. Ήταν μάλιστα μια ομιλία που έχει γίνει με αφορμή κάποιες δικαστικές εμπλοκές του έργου της εκτροπής του Αχελώου. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης από τότε ζητούσε τι? Να γίνονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα τα μικρά και μεσαία φράγματα και προστατευτικά έργα, τα οποία ήδη μας προτείνονται να γίνουν, και βέβαια να γίνουν και τα μεγάλα έργα, αλλά αυτά ξέρουμε ότι θέλουν πολύ πιο βαριές διαδικασίες αδειοδότησης. Και είχε πει τότε, το 2002, η Θεσσαλία πράγματι επέμπισσος, κραυγή αγωνίας, πράγματι κινδυνεύει να γίνει έρημο σε ορατό χρόνο. Αυτή η προειδοποίηση ήταν μια προειδοποίηση του 2002. Σήμερα είμαστε 2024, ξέρουμε ότι τα πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα και όχι καλύτερα, και είναι χρέος και της δικιάς μας γενιάς, όλων ημών, αυτό το δυστοπικό μέλλον κάποιοι περιέγραφαν από τότε με τα πιο μελανά χρώματα, να το αποτρέψουμε. Μπορούμε, έχουμε και τη γνώση και τη δυνατότητα να το κάνουμε πράξη για το καλό της Θεσσαλίας. Σας ευχαριστώ πολύ.